εκπαιδευτές αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης, του τριήμερου συνεδρίου, τον κύριο Γιάννη Βατινάκη, και να πω ότι ο επαγγελματισμός, το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας, ήταν και ο λόγος για τον οποίο η περιφέρειά μας αμέσως δέχθηκε να το στηρίξει και να είναι συνδιοργανωτής. Είναι μία τριήμερη γιορτή του τουρισμού σε έναν τόπο ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ένα πολύ ισχυρό παρόν και βεβαίως ένα ακόμα πιο ελπιδοφόρο μέλλον στην πόλη. Και βέβαια είναι σε μία εποχή, σε μία συγκυρία όπου δύσκολα μπορείς να αποφύγεις, κάτι που δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, να αναφερθείς κυρίως στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα και σε αυτά τα οποία σήμερα βιώνει η χώρα, σε σημερινές προκλήσεις. Έχει έναν εξαιρετικό τίτλο το συνέδριο. Είναι η αειφορία. Είναι η αειφορία ως ένα προαπαιτούμενο, ως στόχο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δουλέψαμε με όρους αειφορίας. Και βεβαίως, για να ξεφύγουμε από αυτά τα οποία μας έχουν στοιχειώσει και μας έχουν στοιχήσει, θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας και αυτός να είναι μέσα σε μια διαδικασία αυτοκριτικής, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει αειφορία σε μια χώρα που τα περισσότερα έγιναν στη λογική του αυτοσχεδιασμού, όπου η αγορά πάντοτε προηγείτο και η διοίκηση ερχόταν εκ των υστέρων να καλύψει, να νομιμοποιήσει, να παρέμβει, συχνά, όχι και τόσο πετυχημένα. Θέσεις εργασίας, εισόδημα, ακαθάριστο το εθνικό προϊόν, το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Σε ποιους τομείς μπορεί να το πετύχει αυτή η χώρα? Νομίζω ότι είναι δύο οι τομείς που δουλεύουν σήμερα στην Ελλάδα, δύο κλάδοι της οικονομίας. Είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, που μπορούν να δώσουν αποτελέσματα τώρα. Όχι αύριο ή σήμερα, τώρα. Είναι αυτοί οι δύο τομείς. Και αυτοί οι δύο τομείς δίνουν αποτελέσματα σήμερα. Μιλώντας για τον τουρισμό, ναι, η περιφέρειά μας έχει το 1/3 του ελληνικού τουρισμού. Μπορεί να δώσει πάρα πολλούς πόντους, σημαντικούς, εξαιρετικά χρήσιμους στην χώρα και στην οικονομία μας σήμερα, στο ΑΕΠ της. Το Αιγαίο συνολικά θα πω εγώ, το Νότιο βεβαίως που έχει ήδη το 1/3, το Βόρειο με το οποίο είμαστε σε μια εξαιρετική συνεργασία και το οποίο από τους δείκτες φαίνεται πόσο μεγάλη διαδρομή έχει να καλύψει και μπορεί να καλύψει και έχει όλες τις δυνατότητες και τις προοπτικές να καλύψει. Και άρα ιδανικός τόπος για να επενδύσει μια χώρα που έχει τα προβλήματα που έχει σήμερα η Ελλάδα, για να πάρει τους πόντους που έχει ανάγκη, τις μονάδες που έχει ανάγκη στο ΑΕΠ της. Να πάρει αντίστοιχα εισόδημα, να πάρει θέση σε μένα. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να μιλάμε σήμερα για τις μαρίνες, ενδεχομένως, ή μεταβεβαιότητος, που σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή της χώρας θα έπρεπε να έχουν αναπτυχθεί, να λειτουργούν και να συζητάμε περισσότερο για τη δικτύωσή τους και την βελτίωση των υπηρεσιών τους. Δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έπρεπε να μιλάμε για τα αεροδρόμια, τα οποία περισσότεροι ίσως δεν γνωρίζετε, ότι η πλειοψηφία των αεροδρομίων μας στα νησιά είναι ανοιχτά μόνο 2 ώρες την ημέρα. Θα έπρεπε να μιλάμε για τα λιμάνια, τα οποία 115 λιμάνια μόνο στο Νότιο Αιγαίο. Ξαναλέω τον αριθμό. 115 λιμάνια μόνο στο Νότιο Αιγαίο. Τα οποία σε επίπεδο υποδομών απέχουν πολύ από αυτό που θα λέγαμε τουριστικοί λιμενές, που μπορούν να εξυπηρετήσουν με αξιώσεις την κρουαζιέρα. Θα έπρεπε να μιλάμε για την κρουαζιέρα η οποία φθήνει, όσο και αν σας κάνει εντύπωση,
με τους δύο πολύ μεγάλους προορισμούς, πολύ μεγάλους, όχι εθνικούς προορισμούς πια, αλλά παγκόσμιους προορισμούς κρουαζιέρας, τη Σαντορίνη και τη Ρόδο, να έχουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των σκαφών και άρα και των επισκεπτών. Θα έπρεπε να μιλάμε για το δίκτυο των χώρων πολιτισμού όπου θα είχαν ωράριο το οποίο θα ήταν συμβατό με την ζωή, τις συνήθειες των επισκεπτών. Και με όλα αυτά νομίζω ότι περιγράφουμε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων το οποίο έχει ανάγκη το Αιγαίο, έχει ανάγκη όμως και η Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να πάρει τον τουρισμό της και να τον ανεβάσει εκεί που μπορεί να είναι. Αν θέλετε μια προσωπική άποψη σε επίπεδο εκτίμησης, πιστεύω ότι όσο υψηλά και αν είναι τα αποτελέσματα που έχουμε από τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο, σαν ποσοστό στο ΑΕΠ μας, νομίζω ότι τον τουρισμό μας δεν τον αξιοποιούμε, τις δυνατότητες μας στον τουρισμό δεν τις αξιοποιούμε ούτε στο 40%. Ούτε στο 40%. Φανταστείτε λοιπόν πού μπορεί αυτή η χώρα να φτάσει, δουλεύοντας με επαγγελματισμό, δουλεύοντας με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δουλεύοντας με σύνεση, με στρατηγική και μακριά από δοξασίες πάνω σε αυτό το οποίο λέγεται τουρισμός. Και προφανώς το ιδανικό πεδίο εφαρμογής όλων αυτών είναι η νησιωτική Ελλάδα, η οποία αντέχει. Αντέχει παρά τα χτυπήματα. Και αντέχει γιατί υπάρχει ο συνδυασμός δύο παραγόντων. Είναι ο πρώτος παράγων είναι οι κάτοικοι των νησιών αυτών, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις κακουχίες και έχουν μάθει όλοι τους στην πορεία να πορεύονται, να βγαίνουν μέσα από αδιέξοδα. Και δεύτερον, γιατί είναι εξαιρετικά ελκυστικό το προϊόν. Είναι εξαιρετικά ελκυστικό. Έχουμε κάνει στο παρελθόν πάρα πολλές προσπάθειες να το κακοποιήσουμε. Σε ένα ποσοστό το έχουμε πετύχει, αλλά στα μάτια των επισκεπτών μας, των δυνητικών επισκεπτών μας, είναι τόσο ελκυστικό που παραμένει σε ζήτηση πάρα πολύ ψηλά. Ο τουρισμός είναι και ευαίσθητο προϊόν. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται είναι πάρα πολύ. Η φήμη στον τουρισμό, η συζήτηση, η αβεβαιότητα στοιχίζει. Σήμερα το πληρώνουμε αυτό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας και πράγματι έχουμε μία, θα έλεγα, τουλάχιστον υστέρηση ή επιβράδυνση στο ρυθμό των κρατήσεων το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι μία συζήτηση που γύρω από τη χώρα μας και το όνομά της στο εξωτερικό είναι κυρίως στο επίκεντρο αρνητικών ειδήσεων. Έχουμε μπροστά μας έναν κάβο πάρα πολύ σημαντικό για να επιστρέψουμε στην ομαλότητα, όπως λέγεται, στην κανονικότητα της ζωής σε αυτή τη χώρα. Και αυτός ο κάβος είναι η συμφωνία, με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους δανειστές. Προσωπικά, κυρία Τασούλη, επειδή με ρωτήσατε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε δημοψήφισμα μόνο και μόνο για να δώσει άλωθη σε μία πλατφόρμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μία κατάσταση όπου, μιλώντας τουλάχιστον για τον τουρισμό, ξέρουμε ότι θα στοιχίσει δραματικά και οι αντοχές που έχουμε σήμερα και ως οικονομία δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι αν έπρεπε να περιγράψουμε τα στοιχεία αυτής της περίοδου με τρία χαρακτηριστικά, εφόσον δεν ξεφύγουμε από αυτά τα οποία έχουν στοιχίσει στη χώρα στο παρελθόν και αναφέρομαι στην πολιτική βούληση να γίνει ανάληψη κόστους πολιτικού για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και έχω να σας πω και παράδειγμα πάνω σε αυτό για το πώς πιστεύω ότι
πρέπει να λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα ως, ως χώρα και ως λαός. Και θα ξεκινήσω από το παράδειγμα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο δεκαήμερο, και χαίρομαι γιατί είναι σήμερα εδώ και η Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, η φίλη Καλογύρου Χριστιανά. Είχαμε την απόφαση για την μεταφορά των αποθεματικών των οργανισμών της αυτοδιοίκησης. Εγώ θα αναφερθώ για τις περιφέρειες στην Τράπεζα της Ελλάδος.